στους 7 νέους πρωταθλητές της γης που βραβεύει ετησίως ο ΟΗΕ για τις καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις συγκαταλέγεται ο 26χρονος Λευτέρης Αραπάκης. Το εν λόγω βραβείο δίδεται από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο του προγράμματός του για το περιβάλλον. Αυτό που κάνουμε στην Εναλία ξεκινήσαμε στα τέλη του 2016, λίγο μετά τα Capital Controls, και θέλαμε τότε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Εμένα η οικογένειά μου είναι εδώ και 5 γενιές επαγγελματίες αλληλείς. Οπότε εκείνη την περίοδο ο πατέρας μου είπε ότι θέλουν να προσλάβουν κόσμο στα ληφτικά και δεν μπορούσαν να βρουν. Οπότε μαζί με ένα φίλο φτιάξαμε την Εναλία και δημιουργήσαμε την πρώτη σχολή για επαγγελματική αλληλεία στην Ελλάδα. Ο 26χρονος Έλληνας, ο μοναδικός Ευρωπαίος που βραβεύεται, τιμήθηκε από τον ΟΗΕ για την νεοφυή επαγγελματική σχολή αλληλείας Εναλία, η οποία εκπαιδεύει, ενισχύει και παρέχει κίνητρο στην τοπική αλληλευτική κοινότητα να συλλέξει τα πλαστικά από τη θάλασσα, επιτρέποντας έτσι στα αποθέματα ψαριών και στο οικοσύστημα να ανακάμψουν. Ξεκινήσαμε εκπαιδεύοντας τους ψαράδες από το Πειραιά να φέρνουν τα πλαστικά πίσω στο λιμάνι, τώρα είμαι στο λιμάνι του Πειραιά. Και στη συνέχεια επεκτείναμε αυτή τη δράση σε όλη την Ελλάδα, όπως την έχουμε επεκτείνει και στο Ιόνιο εδώ και 2 μήνες περίπου. Φτιάξαμε ένα δίκτυο ανακύκλωσης, οπότε σε κάθε λιμάνι έχουμε έναν ειδικό κάδο και στη συνέχεια αυτό το υλικό, το πλαστικό που βγάζουμε από τη θάλασσα, το πάμε για διαλογή. Περίπου το μισό ανακυκλώνεται στην Ελλάδα με τοπικές εταιρείες ανακύκλωσης. Ενώ με το υπόλοιπο μισό δημιουργούμε προϊόντα. Οι 7 βραβευθέντες, όλοι κάτω των 30 ετών και από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, επελέγησαν από Διεθνή Επιτροπή Ειδικών ύστερα από ανταγωνιστική δημόσια διαδικασία, στην τελική φάση της οποίας ήταν 35 ανθυποψήφοι, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ΟΗΕ.